ενεργειακό αεροδρομό σε ρωσική εταιρεία. Ξέρουμε ότι τον διακόπτουμε και από κοινοβουλευτικές εργασίες. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ευχάριστη εξέλιξη. Θα μας παραμείνει το Αγρίνο, έστω και αν ανήκει σε άλλη εταιρεία, έτσι. Ναι, καταρχήν να πω ότι βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξη, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για αυτό το θέμα. Ναι, έχουν δημοσιευτεί κάποια πράγματα. Σίγουρα είναι ευχάριστο το γεγονός ότι θα ξαναπετάξει το κυπριακό Αγρινό και το όνομα Κυπριακές Αερογραμμές. Μαζί με όλα τα άλλα νέα που έρχονται από τον τομέα των αερομεταφορών, δηλαδή τις καινούργιες εταιρείες που έχουν ήδη δημιουργηθεί και αυτές που βρίσκονται στη διαδικασία να δημιουργηθούν, νιώθω ότι έχουμε προχωρήσει μπροστά σε όσον αφορά τις αερομεταφορές. Και μάλιστα πέρσι είχα πει ότι το 2016 θα είναι η χρονιά των λιμανιών, αλλά είχα πει επίσης ότι μπορεί να είναι και η χρονιά των αερομεταφορών. Και αν κοιτάξουμε και την αεροπορική κίνηση που είναι πάνω του από 14-15% για το πρώτο πεντάμινο, το γεγονός ότι έχουν βρίσκονται στη λειτουργία δύο άδειες ντόπιου αερομεταφορέα, έχουμε άλλες δύο οι οποίες βρίσκονται υπό εξέταση και θα δοθεί σύντομα και το όνομα και το λογότυπο των κυπριακών αερογραμμών, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συντείνουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αλλά επίσης όσον αφορά τουλάχιστον το λογότυπο, το γεγονός ότι θα ξαναδούμε στον αέρα το όνομα Κυπριακές Αερογραμμές. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω, έχετε εικόνα για την πρόθεση αυτής της ρωσικής εταιρείας που θα είναι κυπριακή πλέον εταιρεία, εάν αδειοδοτηθεί, για τη συνδεσιμότητα που θα προσφέρει από την Κύπρο, έχετε εικόνα? Είναι ακόμη στα αρχικά στάδια η αίτηση που έχει κάνει. Σε κάποια φάση θα μας δώσει ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο. Από ό,τι γνωρίζω ή από ό,τι ξέρω τουλάχιστον μιλούσαν για περισσότερον πτήσεις, ναυλωμένες πτήσεις. Δηλαδή περισσότερο για θέματα τουρισμού να πετά αυτή η εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι το οποίο χρειάζεται η Κύπρος, αφού είμαστε κατεξοχήν τουριστικών προορισμός, οπότε όσο περισσότερη συνδεσιμότητα υπάρχει, τόσο το καλύτερο. Και είναι πραγματικά ευχάριστο αυτό το πράγμα. Πότε να αναμένουμε την αδειοδότηση ή τελικές αποφάσεις για αδειοδότηση? Κοιτάξτε, η αδειοδότηση είναι κάτι το ξεχωριστό. Να πω ότι δεν μπορεί να πάρει να το χρησιμοποιήσει το όνομα οποιαδήποτε εταιρεία χωρίς να αδειοδοτηθεί ως αεροπορική εταιρεία. Βρίσκεται σε διαδικασία η εξέταση της αίτησης. Είναι μια εταιρεία που είναι συνδεδεμένη με μια άλλη μεγάλη εταιρεία η οποία είναι πολύ αξιολόγητη όπως γνωρίζετε. Οπότε δεν αναμένω ότι θα υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Εντάξει, υπάρχουν όμως οι διαδικασίες. Θα πρέπει να τηρηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Και να ξαναεπαναλάβω ότι το θετικό είναι ότι μεγαλώνει ο ανταγωνισμός, πέφτουν οι τιμές των εισιτηρίων, αυξάνεται η συνδεσιμότητα. Μακάρι να πέφτουν, κύριε Υπουργέ, και να μην είναι μόνο λόγια. Διότι ο ανταγωνισμός πολλές φορές δεν λειτουργεί όπως έπρεπε. Σωστό. Ειδικά σε ένα μικρό τόπο όπως είναι η Κύπρος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το χρόνο. Ξέρουμε ότι σας διαβάζει.